Δευτέρα. Μου λείψατε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν σε επανάληψη γιατί ήμουν λίγο αρρωστούλα. Και θέλω να επανέλθω δρυμύτερη. Τώρα είμαι πολύ καλά και σας λέω πραγματικά ότι μου λείψατε. Είμαστε στη δεύτερη εκπομπή για αυτή τη χρονιά, στο New School Old School. Δεύτερο για το 2014 και σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα ταξίδι σε μουσική παλαιότερων εποχών και θα φτάσουμε μέχρι και σήμερα και όπου κοιτάμε τις πρόσφατες κυκλοφορίες. Λοιπόν, εμείς το 2013 το έχουμε αφήσει πίσω μας για τα καλά, αλλά ρίχνουμε μια τελευταία ματιά πριν το χαιρετήσουμε οριστικά. Και συγκεκριμένα σε αυτά που μας έκαναν εντύπωση λίγο πριν φύγει το 2013. Ένα από αυτά λοιπόν είναι η κυκλοφορία του άλμπουμ της Beyoncé. Δεν ήταν πολύ αναμενόμενο γιατί κυκλοφόρησε χωρίς να το περιμένει κανείς πραγματικά. Ήταν η έκπληξη. Η Beyoncé κυκλοφόρησε λοιπόν το 5ο άλμπουμ της στις 13 Δεκεμβρίου χωρίς να έχει γίνει κανένα απολύτως πρόμο. Η νέα της δουλειά πούλησε συνολικά 991.000 αντίτυπα στις 10 πρώτες μέρες κυκλοφορίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και έτσι αμέσως βρέθηκε στη 12η θέση μεταξύ των άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της χρονιάς που μας πέρασε και προκάλεσε χαμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως καταλαβαίνετε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτή τη δουλειά της. Το τραγούδι αυτό λέγεται Drunk in Love. Λοιπόν, η Beyoncé λοιπόν για να φτάσει σε αυτό το σημείο της καριέρας της όπου μπορεί να πουλάει άλμπουμ χωρίς να χρειάζεται καμία διαφήμιση ή προώθηση, πέρα από το χάρισμα και το φυσικό ταλέντο που έχει, είχε και πρότυπα τα οποία ακολούθησε πιστά. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι old schoolers είναι σημαντικοί. Γιατί πολλές φορές οι new schoolers βαδίζουν στα βήματά τους και έτσι φτάνουν στην κορυφή. Εντάξει, δεν ακολουθούν πιστά, ούτε είναι φερέφωνα, απλά πιστεύω ότι έχουν ένα ωραίο δρόμο, μια πεπατημένη τέλος πάντων, την οποία συνήθως μπορούν να ακολουθήσουν σύμφωνα με αυτόν που θαυμάζουν ή αγαπάνε και να πάνε ψηλά όπως και τα πρότυπά τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιο πρόσωπο, από ποιο πρόσωπο η Beyoncé αντλεί έμπνευση. Με την οποία μάλιστα είχε την τιμή να τραγουδήσει στα Grammy το 2008. Δεν θα σας πω για ποια μιλάω, θα πάμε στο επόμενο βίντεο κλιπ για να καταλάβετε από μόνοι σας What's Love Got To Do With It. Λοιπόν, είμαστε εδώ, στο New School Old School και θα σας πω τι είχε πει η Beyoncé. Η Beyoncé μάλλον έχει πει πως έχει ζηλέψει απείρως τη δυνατή ενέργεια, τη δυναμική της και την αστήρευτη ενέργειά της πάνω στη σκηνή. Και είναι γεγονός μάλιστα πως στα Grammy Awards, ενώ η Beyoncé αισθάνθηκε να κουράζεται κάποια στιγμή, και καλά εγώ το πιστεύω αυτό, με το performance τους, η 68χρονη, εμένα η γιαγιά μου όταν ήταν 68 πάντως δεν μπορούσε να κινηθεί εύκολα καν. Η 68χρονη όμως Τίνα Τέρνερ είχε κουράγιο να συνεχίσει κι άλλο, όπως είπε η ίδια, χαριτολογώντας. Δεν πιστεύω ότι έγινε έτσι. Τέλος πάντων, όμως για να το λένε. Τέλος πάντων, η Τίνα Τέρνερ, τεράστια φωνή, σε αυτό υποκλεινόμαστε όλοι. Λοιπόν, με τη χαρακτηριστική βραχνάδα στη φωνή, όπως είπα και πριν, τα καλλίγραμμα πόδια ισχύει και αυτό, και τα αντίθετα μαλλιά ισχύει και αυτό. Η Τίνα Τέρνερ έμενε να γίνει ένα όπτικο ακουστικό σύμβολο, την οποία την αναγνωρίζει με μιας, είτε την ακούς είτε τη βλέπεις. Η βασίλισσα της ροκ, η γιαγιά της ροκ, μέτρησε περισσότερα από 50 χρόνια στο μουσικό στερέωμα, γεγονός που θα καλούσε σε αναπροσαρμογή του τιμητικού της τίτλου, μιλώντας πια για γιαγιά της ροκ, όπως σας είπα και πριν. Μια γιαγιά όμως που όχι τόσο συνηθισμένη, γιατί σας είπα η δικιά μου στα 68, τουλάχιστον όταν η Τίνα χόρευε στη σκηνή, η δικιά μου στα 68. Ηλεκτρισμένη γιαγιά σε αυτή την περίπτωση, η Τίνα Τέρνερ, που μεταμορφώνεται στη συναυλιακή σκηνή σε ντύπα του πενταγράμμου. Τραγουδίστρια, χορεύτρια και ηθοποιός, η Τίνα Τέρνερ έγινε μια από τις πλέον πετυχημένες γυναίκες ερμηνεύτριες με την απαράμιλη ενέργειά της στη σκηνή να κάνει τα πλήθη να συνοστίζονται για να την ακούσουν σε επίπεδα ρεκόρ μάλιστα. Έχει κόψει περισσότερα εισιτήρια από κάθε άλλο σόλο μουσικό στην ιστορία. Είναι βέβαια και αυτά τα 8 βραβεία Grammy. Αυτά τα λίγα που έχει λάβει για τις ερμηνείες της, αλλά και περισσότερες και οι περισσότερες από τις 100 εκατομμύρια πωλήσεις που έχει σημειώσει παγκοσμίως, που την κάνουν και την καθιστούν μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Τώρα, εγώ αναρωτιέμαι, περισσότερο και από τον Μάικλ Τζάκσον είχε κόσμο από κάτω, δεν ξέρω, αλλά για να το λένε εδώ οι πληροφορίες μας, μάλλον έτσι είναι. Ένα είναι σίγουρο.
Μία γυναίκα που μετράει τόσα χρόνια καριέρας, δεν είναι δυνατόν να καταφέρουμε να την εξαντλήσουμε σε τόσο λίγο χρόνο. Άλλωστε, η ίδια είναι ανεξάντλητη. Γι' αυτό λοιπόν, σκεφτείτε το αυτό που σας είπα και θα πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε πάλι εδώ. Λοιπόν, είμαστε πίσω στο New School Old School και οι σημερινοί New Schoolers που μελετάμε έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Λίγο πριν φύγει το 2013 έκαναν δηλώσεις ή πήραν αποφάσεις που λίγο πολύ ταρακούνησαν τη μουσική σκηνή και μας έκαναν να το συζητάμε ακόμα. Και που λοιπόν είδαμε το πρώτο μας παράδειγμα που ήταν η Beyoncé μαζί με την Tina Turner, την Old Schooler της περίπτωσης της, θα πάμε σε ένα νεαρό που οι fans του δηλώνουν τρομερή πίστη στο πρόσωπό του. Believe, λοιπόν, μας έλεγε ο Justin Bieber πριν αποφασίσει να εγκαταλείψει τη μουσική σκηνή. Ή τουλάχιστον έτσι ανακοίνωσε την τελευταία εβδομάδα του 2013, προκαλώντας πανικό σε πολλούς από τους αμέτρητους φαν του. Ό,τι και να πω λοιπόν για τον Justin, έχουμε μιλήσει και για αυτό στο παρελθόν ή τον έχουμε αναφέρει τουλάχιστον νομίζω μαζί με τη Μαράια κάπου για ένα χριστουγεννιάτικο. Είναι λίγο, ό,τι και να πω, μιας και είμαι σίγουρη πως υπάρχουν πολλοί εκεί έξω και πολλές που ξέρουν πολλά περισσότερα γι' αυτό. Το σίγουρο είναι πως ο Justin ξεκίνησε μόλις τα 14 του και μέχρι τα 19 του που είναι σήμερα δεν σταμάτησε να ασχολείται με τη μουσική. Και αν έχει κερδίσει τόσο μεγάλο κοινό, το έχει κάνει με πολύ κόπο. Πραγματικά, σκεφτείτε ένα παιδί τώρα, στα 14 του, πόσο ταγμένο πρέπει να είναι, ώστε μέχρι τα 19 του να έχει καταφέρει όσα έχει καταφέρει ο Justin. Η αγάπη του για τη μουσική, μάλιστα, είχε ήδη εκδηλωθεί από μια πολύ μικρή ηλικία. Αγάπη που τον όθησε να μάθει μόνος του πιάνο, drums, κιθάρα και τρομπέτα. Μπράβο, Justin, συγχαρητήρια. Η μητέρα του λοιπόν δεν είχε την οικονομική δυνατότητα για τον στηρίξει, παρά μόνο να ανεβάζει βίντεό του στο YouTube. Αυτό νομίζω είναι πολύ σύνηθες τα τελευταία χρόνια και πολλοί έχουν κερδίσει από αυτό. Ένας από αυτούς ήταν λοιπόν και ο Justin. Τραγουδούσε ο Justin, έπαιζε, η μαμά βίντεο, τα ανέβαζε μετά στο, αυτές τις home ερμηνείες του Justin στο YouTube και έτσι ο Justin απέκτησε μεγάλο fan club από πολύ νωρίς, προφανώς κάποιος τον τσίμπησε. Και έτσι λοιπόν έγινε ο Justin Bieber. Πάμε να ακούσουμε Justin Bieber, All That Matters To Me. Λοιπόν, το All That Matters To Me είναι από τις πρόσφατες κυκλοφορίες του Justin που εμπεριέχεται στην τελευταία του δουλειά, Journals. Ωστόσο να πούμε ότι ο Justin Bieber είχε την τύχη να συνεργαστεί σε ένα παλαιότερο τραγούδι, το Somebody To Love, με το ίνδαλμά του, αλλά και το μέντορά του, τον Usher. Μάλιστα, ο Justin Bieber τον έχει χαρακτηρίσει ως το μεγάλο του μουσικό αδελφό. Ήταν ο executive producer του album του Believe, το οποίο, να πούμε ενδεικτικά, πως έφερε στον Justin πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Ακριβώς. Ο Usher, λοιπόν, ο οποίος έχει πει και αυτός τα καλύτερα πράγματα για τον, όπως λέει, μαθητή του Justin, ξεκίνησε και αυτός από πολύ μικρή ηλικία, ήταν 13 ετών για την ακρίβεια. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι, το Caught Up, και θα σας πω εγώ να ψάξετε και ένα που έχει κάνει με την Alicia Keys, το My Boo. Είναι πολύ γλυκό, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν και δύο λόγια για τον Usher, γιατί δώσαμε σίγουρα μεγαλύτερο βάρος στο New Schooler, τον Justin Bieber, επειδή σίγουρα του έχουμε και του έχετε ιδιαίτερη αδυναμία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τη συμβολή των Old Schoolers. Λοιπόν, ο Usher είναι Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, χορευτής και ηθοποιός. Από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες στην Αμερική μουσική ιστορία, αφού έχει πουλήσει πάνω από 23 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στην πατρίδα του. Μέχρι σήμερα έχει σημειώσει πωλήσεις πάνω από 65 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ενώ έχει λάβει πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων και αυτός 8 γκράμμι. Μετράει 22 χρόνια καριέρας. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι είναι σχετικά ψιλοκαινούργιος, είναι μικρούλης. Γι' αυτό. Αλλά όντως, 22 χρόνια δεν είναι και λίγα. Ενώ ο ίδιος είναι μόλις 35, ορίστε. 35 χρονών και να έχει 22 χρόνια καριέρας και να είσαι τόσο επιτυχημένος. Μιλάμε για super wow ταλέντο. Μέσα στις δραστηριότητές του συμπεριλαμβάνονται και επιχειρηματικές κινήσεις, μεταξύ των οποίων και η ίδρυση της δικής του μουσικής εταιρείας, στην οποία έχει βέβαια συμβόλαιο ο Justin Bieber. Νομίζω είναι πάρα πολλά αυτά που είπαμε και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα διάλειμμα και ξανά πίσω εδώ στο New School Old School. Λοιπόν, φτάσαμε
πλαισίως στο τρίτο μας ζευγάρι για αυτή την εκπομπή New School Old School και η αφορμή συγκεκριμένα για αυτή την εκπομπή είναι τα γεγονότα που σημειώθηκαν στη μουσική σκηνή τις τελευταίες μέρες του 2013. Νομίζω ένα πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο θέμα. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν και η απόφαση της Britney Spears να μην κάνει παγκόσμια περιοδία για το νέο της άλμπουμ, αλλά ανταυτού να ανεβάσει ένα show στο Las Vegas. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το βίντεο κλιπ της Britney Spears, Perfume. Τι ακούμε και τι λέμε εδώ πέρα στα διαλύματα και όσο ακούμε αυτά τα ωραία τραγούδια που ακούτε κι εσείς στο διάμεσο θα σας τα πω κάποια στιγμή κατηδίαν στον καθέναν από εσάς. Λοιπόν, πάμε να πούμε για αυτά τα περιβόητα show της Britney Spears. Λοιπόν, το show της στο Las Vegas έκανε πρεμιέρα στις 27 Δεκεμβρίου, ενώ πρόκειται να δώσει συνολικά 100 συναυλίες και έχει κερδίσει ήδη διθυραμβικές κριτικές. Αυτό που έκανε η Britney Spears ωστόσο, το έχει κάνει πολλά χρόνια πριν η old schooler Celine Dion. Λίγο δύσκολο να τη φανταστούμε τη Celine σε show αντίστοιχο από τις εικόνες που είδα εγώ να κάνει η Britney, γιατί ήταν λίγο καταλαβαίνετε. Η Σελήνη είναι λίγο πιο μαζεμένη, ωστόσο έγινε χρόνια πριν, οπότε δεν ξέρω τι έχει γίνει ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε το I Drove All Night της Σελήνη και επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα για τη Σελήνη. Λοιπόν, η Celine Dion ξεκίνησε το δικό της show στις 15 Μαρτίου του 2011. Δηλαδή ήταν και αυτή ήταν σε ηλικία ειδικά, έτσι, προχωρημένη, ήταν μικρή. Λοιπόν, το Μάρτιο του 2011, το οποίο και θα έχει διάρκεια για 8 χρόνια. Το χρόνο κάνει κατά μέσο όρο 70 εμφανίσεις, ενώ να πούμε πως το show της μόνο στο πρώτο έτος της απέφερε κέρδη άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Την είδαν δηλαδή πάνω από 200.000 άνθρωποι και κέρδισε τον τίτλο ως το show της χρονιάς για το 2011 και έγινε το πιο κερδοφόρο στο Las Vegas από την εποχή του Elvis Presley. Μπράβο Σελίν, μπράβο Σελίν. Και με αυτά και με εκείνα, ένα σοκ το πάθαμε με αυτά που ακούσαμε τώρα στο τέλος. Όχι για τα χρήματα, όχι, αλλά γιατί ότι το έκανε η Σελίν αυτό, εντάξει θα το περίμενα, μπράβο. Πάμε για ένα διάλειμμα, παιδιά, πάμε. Λοιπόν, το τελευταίο μας ζευγάρι για αυτήν την εκπομπή, όπως συνηθίζουμε άλλωστε σε κάθε εκπομπή, είναι λίγο διαφορετικό, συνήθως, από τα άλλα τρία πρώτα. Και πάμε ευθύς αμέσως να το δούμε για να μην έχετε άλλη αγωνία. Θα μιλήσουμε για τον Pharrell Williams, ο οποίος είναι ένας Αμερικανός τραγουδοποιός, τραγουδιστής, ράπερ, παραγωγός και drummer. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει το πρόβλημα με τις πολλές ιδιότητες. Δεν ξέρω, ίσως φταίει ότι δεν γίνονται όλες εξίσου καλά. Δεν ξέρω. Πάντως, μόνο εδώ έχουμε πρόβλημα. Ας μην το θίξω άλλη φορά. Ο πολυτάλαντος Pharrell Williams κρύβεται πίσω από πολύ μεγάλες επιτυχίες και πολύ γνωστές, όπως το Slave for You και το Why Be Sad της Britney Spears, 7 τραγούδια της Madonna από το άλμπουμ της Hard Candy, τα οποία τα έγραψε μαζί με το συγκρότημά του, τους The Neptunes. Με το συγκρότημά του λοιπόν αυτό μίξαρε το τραγούδι του στον Daft Punk, το Harder, Better, Faster, Stronger και επίσης ευθύνεται και για την παραγωγή των τραγουδιών Did It Again, Why Wait, Good Stuff, Long Time που βρίσκονται στο 6ο στούντιο άλμπουμ της Shakira αλλά και το τραγούδι Fresh Out The Oven της Jennifer Lopez. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του ήταν η συμμετοχή του στα τραγούδια Get Lucky και το Lose Yourself to Dance, το Daft Punk και στο Blurred Lines του Robin Thicke. Έτσι λοιπόν, μιας και τον είχαμε συνηθίσει να βρίσκεται πίσω από τραγούδια άλλων πολύ μεγάλων καλλιτεχνών, μας προκάλεσε έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν έβγαλε το πρώτο του, μάλλον ανακοίνωσε ότι θα βγάλει το πρώτο του solo album. Το πρώτο single αυτού του album το ακούσαμε το 2013 και μας έκανε πάρα πολύ χαρούμενος. Και γιατί λέω χαρούμενος, γιατί λέγεται Happy και θα το ακούσουμε τώρα. Γίνεται χαμός εδώ πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς γίνεται και άρθρωνα λέξη μέσα σε όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Θα συνεχίσω όμως, θα αντισταθώ σε αυτό που γίνεται εδώ και θα σας πω για τον Pharrell Williams, ο οποίος μέχρι στιγμής μπορεί να έχει συμμετοχή σε κάποια πολύ γνωστά pop τραγούδια, ο ίδιος όμως είναι αφιερωμένος στην hip-hop, τη soul και την R&B
ενώ θεωρείται από πολλούς ο αναδιωτής της groovy thang μουσικής. Ένα είδος το οποίο το είχε υπηρετήσει και ο Michael Jackson όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει τις δικές του solo δουλειές. Λοιπόν, για τον Michael Jackson, θυμάστε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Είναι τεράστιο το έργο του στην μουσική ιστορία και τον ευχαριστούμε για αυτό. Θα τον συναντάμε πάρα πολύ συχνά και ήρθε δυστυχώς η στιγμή που πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Δεν το θέλω καθόλου γιατί πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ, νιώθω σαν να μιλάω στον καθένα σας ξεχωριστά. Και σήμερα ακούσαμε πάρα πολύ ωραίες μουσικές. Όλα αυτά που ακούσαμε, το ιδιαίτερο θέμα για αυτά που έχουν πει καλλιτέχνες την τελευταία εβδομάδα του 2013, το οφείλουμε και αυτή τη φορά το ωραίο θέμα στην Ελευθερία Κατσιάνο, την αρχισυντακτριά μας, σε όλα τα παιδιά του ΜΑΤ που με βοηθάνε εδώ και κάνουν πολύ ωραία παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας κάθε Παρασκευή στις 7, New School Old School και κάθε Κυριακή στις 7 η επανάληψή μας. Τι να σας πω, εγώ σας λέω κάθε φορά ότι σας αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ.